Καλησπέρα σας. Κατά πρώτον να ευχαριστήσω για την υπομονή και το κουράγιο σας με τέτοια ώρα. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ονομάζομαι Ανδρέας Παπαδημονάκης. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΝΕ. Και δεν ξέρω αν από κάποιους το είδε ασύμπαρτο αυτό. Πάντως, τα τελευταία 20 χρόνια ασχολούμαι με την εκπαίδευση ενηλίκων. Σε διάφορα προγράμματα. Κρατικών και μη φορέων και κυρίως βέβαια με την επιμόρφωση των συναδέλφων εκπαιδευτικών. Θα ήθελα να πω ότι θα ήταν καλό να μπορούσα να μοιραστώ και λίγο αυτή την εμπειρία μαζί σας, δηλαδή αυτό που αυτή την 20ετία θα προπονήσει. Πραγματικά πάρα πολύ καλές στιγμές από την εκπαίδευση των συναδέλφων, με τους συναδέλφους μάλλον. Τόσο σε επίπεδο διδακτικών πρακτικών όσο και σε επίπεδο περιβάλλοντος. Σε πολλά αξιόλογα προγράμματα που αναπτύχθηκαν και με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Δυστυχώς όμως δεν έχω προετοιμαστεί γι' αυτό. Για άλλο παράδειγμα προετοιμάστηκα. Οπότε θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για τη διαβίου μάθηση και το πώς εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Η διαβίου μάθηση είναι κάθε μαθησιακή δραστηριότητα που εξελίσσεται κατά τη διάρκεια όλη τη ζωή και που αποβλέπει στην απόκτηση στόχων, γνώσεων. Γνώσεων εξαιρετικών ικανοτήτων και αναφέρεται βέβαια στην τυπική, στη μη τυπική και στην άτυπη εκπαίδευση. Εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, στο κολλάζ φωτογραφιών, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τυπική εκπαίδευση είναι η δραστηριότητα αυτή, εφόσον γίνεται στα πλαίσια του οργανωμένου επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και πρωτάθμια, ή θα μπορούσε να πει κανείς ότι η τυπική εκπαίδευση. Η δραστηριότητα είναι το εδώ, αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι σχολείο. Μη τυπική είναι πάλι οργανωμένη, σχεδιασμένη εκπαιδευτική δράση που γίνεται όμως εκτός του επίσημου, του τυπικού δηλαδή εκπαιδευτικού συστήματος. Και βέβαια οι δραστηριότητες άτυπη μάθησης είναι αυτές που προσλαμβάνονται μέσα από τις εμπειρίες. Η γιαγιά που ίσως εδώ μαγειρεύει, ο παππούς που ίσως φωτογραφίζει, συνιστούν δράσεις άτυπης μάθησης. Αυτός ο ανασωρισμός της διαβίου μάθησης, κάθε δραστηριότητα που αναλαμβάνεται καθόλου τη διάρκεια της ζωής. Και εδώ θα είναι χρήσιμο να κάνουμε, επειδή ξέρετε οι όροι δεν είναι και τόσο απενοχοποιημένοι, καμιά φορά κουβαλάνε και ιδεολογικό φορτίο και κρίνουν πράγματα, να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ των όρων διαβίου μάθησης και εκπαίδευσης. Η διαβίου εκπαίδευση διαφοροποιείται από τη διαβίου μάθηση. Η πρώτη αναφέρεται στο θεσμό και στις διαδικασίες, η δεύτερη αναφέρεται στο αποτέλεσμα. Πολλές φορές, σύμφωνα με τον Βεργίδη, η μονομερή συναφορά στη διαβίου μάθηση υποκρύπτει μία αντίληψη πως η μάθηση είναι ατομική υπόθεση πολίτη. Και δεν απαλλάσσει κατά κάποιο τρόπο την πολιτεία ή τους φορείς τους επισήμους από την υποχρέωση για οργανωμένες και συλλογικές διαδικασίες. Ένας πιο σαφής όρος, πιο οριοθετημένος, είναι η εκπαίδευση ενηλίκων. Σύμφωνα με τον ΟΣΑ, στο ορισμό του 1977, η εκπαίδευση ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραμμα σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα. Εδώ να πούμε ότι η διαφοροποίηση των όρων είναι ότι βάζει κριτήρια ενηλικιότητας. Η διαβίου μάθηση γενικώς και αορίστως δεν αφορά συγκεκριμένες ηλικίες. Η εκπαίδευση ενηλίκων αναφέρεται στην εκπαίδευση των ανθρώπων που έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση της εκπαίδευσης και βρίσκονται βέβαια σε ένα όριμο στάδιο της ζωής τους. Αυτή είναι κάποιοι ορισμοί από την UNESCO σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων. Και πάμε τώρα στον πιο σύνθετο όρο, εκπαίδευση και κατάρτιση. Η ενηλικιότητα και η κατάρτιση είναι προφανές ότι όταν μιλάμε γενικώς και αορίστως για κατάρτιση, δεν βάζουμε πάλι ένα όριο ηλικίας. Δηλαδή, γενικώς και αορίστως ο όρος επαγγελματική κατάρτιση δεν αναφέρεται μόνο σε ενηλίκους. Γι' αυτό λοιπόν η χρήση που νομίζω πιο αναδεδειγμένη θα ήταν εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Γιατί έτσι διασφαλίζεται η αναφορά σε ενήλικους εκπαιδευόμενους. Ποιες είναι οι πολιτικές για τη διαβίου μάθηση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα, διεθνώς. Το 1996 ήταν ένα έτος που διεθνώς η διαβίου μάθηση άρχισε να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Το 1996 λοιπόν κυκλοφόρησαν δύο βασικά κείμενα. Το ένα ήταν του ΟΣΑ, Life and Learning for All, και το άλλο ήταν της UNESCO, Learning Diversity.
Αυτά τα δύο κείμενα θα λέγαμε ότι οριοθετούν τους βασικούς άξονες, τις βασικές πολιτικές για τη διαδρομή μάθηση. Το πρώτο δίνει έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και στο ρόλο των αγωνών στην παροχή υπηρεσιών διαδρομή μάθηση. Βλέπετε δηλαδή ότι από την εποχή εκεί το 1996 αρχίζει να οριοθετείται η διαδρομή μάθηση ως μια διαδικασία η οποία πρέπει να αποβλέπει αποκλειστικά και μόνο στην βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων. Συνδέεται έτσι αποκλειστικά η διαδρομή μάθηση, κατά κάποιο τρόπο, με την αγορά και με τις ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας. Ο άλλος ορισμός της UNESCO διαφοροποιείται στην στόχευση, καθώς αναφέρει ότι ο κεντρικός ρόλος της διαδρομή μάθηση συνταστεί με τα ποιότητα ζωής, συνολική συνοχή και ισότητα κτλ. Άρα, βλέπουμε ότι την επόμενη δεκαετία, τη δεκαετία 2000-2010, έχουμε και μια σειρή του κράτους πρώτης κοινωνίων, η διαδρομή μάθηση μετατοπίζεται σε ανάγκη του κοινωνικού πεδίου. Δηλαδή, έχουμε δραστηριότητες που αφορούν τη διαδρομή μάθηση και προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και στη χώρα μας, που συνδέονται σχεδόν αποκλειστικά με την ανάγκη επαγγελματικής αναβάθμισης, θα έλεγα. Και βέβαια, η σύνδεση του περιεχομένου τη διαδρομή εκπαίδευση με τι ανάγκε οικονομία γίνεται πλέον εμφανή. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί και το περιεχόμενο των προγραμμάτων εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη στρέφεται εκεί. Προσωπικά έζησα την περίοδο εκείνη και στην Ελλάδα με επέκταση ποσοτική των προγραμμάτων εκπαίδευση ενηλίκων, αλλά με παράλληλα ποιοτική υποβάθμισή του, που δίνει ότι περιορίστηκε πάρα πολύ το εύρος της θεματολογίας. Δηλαδή, πήγαμε περισσότερο σε εκπαίδευση ενηλίκων που αφορούσε την κατάρτιση παρά σε εκπαίδευση ενηλίκων που αφορούσε την προσωπική βελτίωση, σε εκπαίδευση ενηλίκων που αφορούσε πολιτιστικές και γενικότερα μορφωτικές δραστηριότητες. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα που το ζήσαμε και στην Ελλάδα πλέον, και ίσως το ζούμε και σήμερα. Και περισσότερο θα πρέπει να δούμε το πώς μπορούμε στις από εδώ και πέρα δραστηριότητες να κερδίσουμε μια ισότητα ανάπτυξη. Υπόθηκε πριν, για παράδειγμα, ότι ο νοσηλευτής δεν πρέπει να ξέρει μόνο πώς θα κάνει νοσηλεία, θα πρέπει να έχει γνώση φυσικής και χημίας. Στα πρόσθετα, θα πρέπει να έχει και την αντίληψη και την κουλτούρα εκείνη που του υπαγορεύει να παράσει αυτές τις υπηρεσίες στην ανάγνωση. Άρα, θα πρέπει να έχει μια ευρύτερη κοινωνική μόρφωση και αυτό συνδυάζεται και με το περιεχόμενο του σχολείου. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, το ειδική εκπαίδευση στο σχολείο κινδυνεύει κάτω από αυτή τη λογική, από αυτή την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα, να εκφυλιστεί σε ένα προθάλαμο τη διαδίκτυα εκπαίδευση, με οποία διαδίκτυα εκπαίδευση προτεραιότητα θα είναι αυτό που είπαμε, δηλαδή η επαγγελματική αναβάθμιση, η κατάρτιση. Και μάλιστα και κάποιες αναφορές στην ανανέωση των προγραμμάτων σπουδών, δεν λέω γενικότερα, αλλά υπάρχουν αιτήματα για ανανέωση των προγραμμάτων σπουδών, τα οποία προγράμματα σπουδών θα πρέπει στο τοπικό εκπαιδευτικό σύστημα, στη θεωρητική εκπαίδευση, να εστιάζουν και να αναγνωρίζονται περισσότερο με την ζήτηση της αγοράς εργασίας. Αυτό επαναλαμβάνει ένα πρόβλημα για το σχολείο και αφορά και τις πολιτικές που σήμερα ασκούνται στο ελληνικό δημόσιο σχολείο, στην οποία θεωρητική εκπαίδευση. Δηλαδή, αυτό που λέει και η ΟΛΜΕ για παράδειγμα, το αίτημα για γενική εκπαίδευση για δίκλειες σπουδές δεν είναι καινούργιο κομμάτι. Το σχολείο δεν μπορεί να εξειδικεύει, δεν είναι αυτός ο ρόλος. Το σχολείο έχει μια άλλη αποστολή. Έχει μια αποστολή να προετοιμάζει πολίτες ικανούς να αντιληφθούν, να αξιολογούν τις γνώσεις και μέσα σε ένα περιβάλλον που διακρίνουν τα βάλια. Άρα, το σχολείο δεν είναι απλά ένας μηχανισμός για να περάσεις στο πανεπιστήμιο ή για να περάσεις σε κάποιες μορφές της διαδίκτυας μάθησης, όπως είπαμε, στραμμένες στον επαγγελματικό τομέα. Αυτό το λέω γιατί και οι πρόσφατες απόπειρες, ας πούμε έτσι, για το νέο λύκειο ή εξυγχρονισμό εντός εισαγωγικών του λυκείου, κινούνται μάλλον σε μια αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θα λέγαμε ότι χρειάζεται το ελληνικό σχολείο σήμερα. Το οποίο επαναλαμβάνουμε σιγά σιγά μετατρέπεται σε μια θεραπενίδα της θετοβάθμιας εκπαίδευσης ή και της επαγγελματικής κατάρτισης. Παρ' όλα αυτά, είχαμε στην Ελλάδα, όσο καθένα το περίεργο, έχουμε μια σημαντική ιστορία στη διαδρομή μάθηση. Και βλέπετε εδώ ότι ήδη από το 1919, μάλλον το τέλος του 19ου αιώνα, έχουμε κάποιους συλλόγους που αναπτύσσουν μορφωτικές δράσεις. Το 1929 αναγνωρίζεται το φαινόμενο του αναπτυσμού και ιδρύονται τα πρώτα νυχτερινά σχολεία, τα οποία σκοπό έχουν την καταπολέμηση του αναπτυσμού. Το πρόβλημα αυτό δεν λυθεί σήμερα. Το λειτουργικό αναπτυσμό μας είπε η ΑΔΕΠΕ, αν θυμάστε πριν από λίγες εβδομάδες, έχουμε 50% στο λύπη.
υποεκπαίδευση και εκπαιδεύσει. Αυτό σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι τα παιδιά στο Λύκειο μπορούν να διαβάζουν, μπορούν να κάνουν πράξεις, αλλά δεν μπορούν να κατανοούν αυτό που διαβάζουν ή δεν μπορούν να αξιοποιούν αυτές τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει σε ένα ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Και αυτό βέβαια είναι ένα πρόβλημα. Πέρα το 50% που λέει αδίκω δεν ισχύει, αλλά εν πάση περιπτώσει ξέρουμε ότι έχουμε μεγάλο ποσοστό ιδιωτικού αναγκασμού. Το 1935 φτιάχνονται και τα εργαστήρια ελεύθερων σπουδών. Το 1943 κάποια κυβέρνηση φτιάχνει διεύθυνση επιμόρφωσης. Είναι η πρώτη φορά που φτιάχνει διεύθυνση επιμόρφωσης ενηλίκων στο ΙΠΕΠ. Βέβαια, αυτή η διεύθυνση φτιάχτηκε για να εξυπηρετήσει άλλους στόχους της κάποια κυβέρνησης. Αφορούσε κυρίως τον ιδεολογικό προσανατολισμό. Και το 1947 φτιάχνεται το Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα. Εκεί έγινε πρόεδρος μάλιστα ο διάδοχος Παύλος τότε. Το σκεπτικό ήταν να συμβάλλει μέσω ενός μη κρατικού φορέα, από τότε υπήρχε το πρόβλημα της αυτοκρατίας και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι κρατικοί φορείς, φτιάξε ένα μη κρατικό φορέα για να μπορεί να ξεπερνάει εύκολα τα ζητήματα προσλήψης προσωπικού, χρηματοδοτήσεων κτλ. Από τότε υπήρχαν τα προβλήματα και σε αυτό το Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα, μέσα σε ένα έτος μπορούσαν οι εκπαιδευόμενοι να μάθουν μία από τις 26 τέχνες που προσφέρονταν. Ήταν ένα σημαντικό βήμα, ανεξάρτητα από το αν και η πρόταση των βασιλιάς, ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της διαδημάθησης. Το 1991 ιδρύθηκαν τα κέντρα υλικής εκπαίδευσης. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι από εκείνη την εποχή στα κέντρα υλικής εκπαίδευσης παρέχονταν γνώσεις όχι μόνο πρακτικές, αλλά και θεωρητικές. Δηλαδή τα προγράμματα αφορούσαν και τις οικονομικές διαχειριστικές γνώσεις των αγροτών. Πληρώνονταν όλα τα έξω. Διανομή, μετάβαση και διατροφή των εκπαιδευόμενων. Το 1953 το ΕΚΕΠΑ, το γνωστό, το ελληνικό κέντρο παραγωγικότητα, που έφτασε να εκμορφώνει 10.000 ανθρώπου, λίγα χρόνια αργότερα, με την διαταγή του. Το 1954 ιδρύθηκε η ΚΕΚΑ, η Κεντρική Επιτροπή Καταπολέμησης Αναλφαβητισμού, πάλι με στόχο την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού με είδη συνεταιρινών σχολείων. Βέβαια ήταν κάπω εκείνη την εποχή τα πράγματα πιεστικά, δηλαδή επιβάλλονταν και ποινέ σε όσου δεν πήγαιναν στα σχολεία αυτά. Έγινε, δηλαδή, είχε μάλλον αντίθετο αποτέλεσμα αυτό που έγινε. Στην δικτατορία ιδρύθηκαν πάρα πολλά κέντρα επιμόρφωσης. Βλέπετε, έγιναν πάνω από 6.000 διαλέξεις με 1.000.000 και παρουσίες. Αλλά βέβαια πάλι στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των στόχων, δηλαδή πάρα πολλές διαλέξεις με περιεχόμενο, τη θρησκεία, την οικογένεια κτλ. Και πήγαμε στο 80-88, αυτή η πρώτη περίοδος, εντάξει, νέο βέβαια. Και εισρωή χώρων. Είχαμε αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό της χώρας και προωθήθηκε ο θεσμός της λαϊκής επιμόρφωσης από την τότε κυβέρνηση, του ΠΑΣΟΚ. Να πούμε βέβαια ότι ήταν μια ιδιωτική περίοδος αυτή, η περίοδος της σύνδεσης της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης και που ίσως κάποιοι από εμάς παλιότεροι προλάβαμε τη ΣΜΕΛΕ, ένας μεγάλος ενθουσιασμός με επιμορφωτές και εκπαιδευτές που έτρεχαν θεωρητικά. Κυρίως όμως στράφηκαν σε προγράμματα επιμόρφωσης ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Δυστυχώς δεν υπήρξε και τότε μια κεντρικά οργανωμένη δομή τέτοια ώστε να προστατεύσει όλη αυτή την προσπάθεια. Λίγο αργότερα είχαμε τον ΕΟΜΕΧ, τα κέντρα γεωργικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Γεωργίας, ΕΕΤΑ, ο Επιμορφωτικός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πάλι έχει επιμόρφωση στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ΕΤΒΑ, που σήμερα είναι ένας μοχλός ανάπτυξης, πολύ βασικός, ο ΑΕΔ. Και τέλος, 2000-2009, τρίτο κοινωνικό πλαίσιο υποστήριξης και ιδρύονται τότε τα πρώτα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, σχολές νέων, τα ΣΔΕ, και ξεκινάει και εκπαίδευση εκπαιδευτών γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων για πρώτη φορά. Από την Γενική Γραμματεία Διαβίου Μάθησης, τότε δεν είχε ταχθεί ακόμα στο Υπουργείο Παιδείας εδώ, ήταν κοκκινάκι και αφαρνό. Πάλι λογικές εποχές. Και βέβαια και το πρώτο θεσμικό πλαίσιο για τη Διαβίου Μάθησης, όμως το 36-37, αρχίζει να αναδεικνύεται ως διακριτό επιστημονικό πεδίο εκπαίδευση ενηλίκων και δημιουργείται και η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευση Ενηλίκων εκείνη την περίοδο, που είναι και αυτό ένα σημαντικό βήμα. Τέλος, 2010 έως σήμερα, νόμος 3879, σημαντικό κομβικό σημείο για την ανάπτυξη της διαδικής μάθησης, 4186, που ποτέ δεν εφαρμόστηκε, πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων από τον ΕΟΠΕΠ,
πάρα πολλά προβλήματα. Ένα οργανισμό ο οποίο πέρασε πολλά τα τελευταία χρόνια και ο οποίο βέβαια βρίσκεται σε μια, θα λέγαμε, φάση αποδιοργάνωση. Να πούμε ότι η επιστοποίηση τη εκπαιδευτική επάρκεια γυναικών έγινε τελευταία φορά το πρώτο εξάμεινο του 2018 και παρά τι δεσμεύσει του οργανισμού που θα προχωρούσε κάτι τέτοιο, αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε καν μέσα στο πρώτο εξάμεινο του επόμενου έτου. Και το ίδιο έργο καθυστερούν και επιστοποιήσει των αποφύτων ΙΕΡ κτλ. Μου πάρει όλο αυτό έχει να κάνει βέβαια με τις δυσλειτουργίες της ελληνικής διοίκησης, έχει να κάνει και με πολιτικές που ασκούνται και με λανθασμένες βέβαια επιλογές πώς να το κάνουμε. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Δεν γίνεται να το ξεπεράσουμε. Τι θα λέγαμε. Εδώ δηλαδή έχουμε αυτή την παράδοση. Εντάξει, δεν είμαστε Σουηδία που από το 1900 που είχαν αναπτύξει την οργανωμένη και συστηματικά την διαδίου μάθηση και είχαν περάσει τέτοιες δραστηριότητες. Αλλά σίγουρα έχουμε μια παράδοση, σίγουρα μια μεγάλη εμπειρία. Αυτό που θα χρειαζόταν σήμερα θα ήταν να αξιοποιήσουμε αυτή την εμπειρία. Ή, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή να φτιάξουμε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο να πούμε ότι θα ισχύσει. Ο 4186 στο κεφάλαιο δεν ήταν πρόβλημα. Είναι μια συγκεκριμένη δομή, ας πούμε, και εξακτηνωμένη δράση και δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Και σήμερα τα πράγματα θα έλεγα ότι βρίσκονται σε ένα επίπεδο πιο πίσω από ό,τι ήταν το 2000. Αυτό είναι. Δηλαδή, αναρωτιέται κανείς τι έχουν τα έργα για εξωφάνεια, με κακοδαιμονία, ας πούμε, η δική μας, που επαναλαμβάνω και την εμπειρία έχουμε και τα στελέχη έχουμε. Δεν έχουμε δυστυχώς την οργάνωση εκείνη ή τη βούληση, αν θέλετε, να ξεπεράσουμε κάποια εμπόδια. Έτσι, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Eurostat 2018, συμμετοχή ενηλίκων στην διαβή μάθηση. Μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 11,1, μέσος όρος στην Ελλάδα 4,5. Ασφαλώς απέχουμε πάρα πολύ από τον στόχο που είναι 15% συμμετοχή στην διαδίκτυο μάθηση το 2020, είναι κάτι που δεν θα συμβεί ούτε την επόμενη δεκαετία. Αυτό είναι ένα διάγραμμα πάλι από τον Eurostat, ίσως λίγο πιο παραστατικό. Στην Ευρώπη των 28, η Ελλάδα είναι εδώ. Το 4,5 που λέγαμε, δηλαδή πάνω μόνο από τη Σλοβακία, Κροατία, Βουλγαρία, Ρουμανία. Και μια απογοητευτική μάλλον στατιστική. 3 στους 4 δηλώνουν ότι επιθυμούν να συμμετέχουν σε προγράμματα εκμόρφωσης. Παρ' όλα αυτά είναι το δηλώνουν. Δεν συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, 14% είναι ανέργους. 3 στους 4 αυτοαπασχολούμενους, οι ίδιες τους είναι στους αυτοαπασχολούμενους. Δηλαδή, συνολικά, θα λέει κανείς, 9 στους 10 πολίτες. Αυτή είναι μια απογοητευτική στατιστική. Τι φταίει. Πολλά φταίνε, αλλά βέβαια δεν προλαβαίνουμε να αναφερθούμε σε αυτά. Σας είπα ότι φταίει και η κακοδαιμονία και η έλλειψη πολιτικής βούλησης και οι λαθασμένες επιλογές. Και η μη αξιοποίηση εμπειρίας. Ένα πινακάκι εδώ που δείχνει ένα μέρος μόνο αυτού του προβλήματος. Εδώ έχουμε μια πρωτιά αρνητική, θα έλεγε κανείς. Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από τους εργοδότες στην Ελλάδα ανέρχονται στο 34,8% και είναι το χαμηλότερο ποσοστό από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από άλλες. Προτάσεις πολλές θα μπορούσαν να γίνουν για ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων, να συνδεθεί η τυπική με την άτυπη εκπαίδευση, να επιμορφωθούν τα στελέχη πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρχής της διαβίου μάθησης. Πρέπει να πω ότι προσωπικά κατάλαβα την εμπειρία μου. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο το ότι είχα αυτή την εκλογή με την εκπαίδευση ενηλίκων. Τη μετέφερα και στο σχολείο τις διδακτικές μεθόδους, τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και απέβη πάρα πολύ χρήσιμο. Συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, ενίσχυση των περιφερειακών δομών, ανάπτυξη προγραμμάτων e-learning ή των ειδικών, δηλαδή των ειδικών προγραμμάτων και διαζώσεις και εξ αποστάσεως, να γίνουν κάποιες μελέτες, διερεύνηση των αγκών. Διαβίω εκπαίδευση τρίτη ηλικία. Μου είχε κάνει πολύ εντύπωση στη Σουηδία ότι το μεγιστοχρόνιο πρόγραμμα που συγκεντρώνει τους περισσότερους εκπαιδευόμενους ήταν πριν από 10 χρόνια, βέβαια, που είχαμε πάει, η εκπαίδευση στα κινητά τηλέφωνα για ανθρώπους τρίτης ηλικίας. Για ανθρώπους που έχουν δουλειά εδώ. Στα εκπαιδευτικά προγράμματα υπάρχει μέλημα για ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, πιστοποίηση προσόντων. Είπαμε εδώ έχουμε μείνει πολύ πίσω.
αυτή τη στιγμή ο οργανισμός υπεύθυνος για πιστοποίηση προσόντων είναι άδειος από Μητρώα, είναι άδειος από τα πάντα, είναι άδειος από χρήματα και δεν πρόκειται να την κάνει δυστυχώς, όπως είπαμε πολύ σύντομα. Και βέβαια το σημαντικότερο από όλα και κλείνω με αυτό είναι επιτέλους να φτιάξουμε ένα νόμο στην Ελλάδα που θα τον εφαρμόζουμε. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ.